Πήρα το λόγο για να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σχετικά με την διαφάνεια στη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης που πηγαίνει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές το δημόσιο διάλογο και τώρα και στο παρελθόν, που έχει αξιοποιηθεί και αξιοποιείται για αποπροσανατολιστικές αντιπαραθέσεις και που πάνω απ' όλα αξιοποιείται για να διαμορφώνουν οι κυβερνήσεις μηχανισμούς ελέγχου της ενημέρωσης από κοινού φυσικά με τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αποκορύφωμα αυτού του φαινομένου ήταν η περιβόητη λίστα Πέτσα και η διαχείριση των 20 εκατομμυρίων ευρώ της διαφημιστικής δαπάνης για την πανδημία, στο πλαίσιο της οποίας δαπάνης υπήρξαν μέχρι και τραγελαφικές καταστάσεις χρηματοδότησης ανύπαρκτων site και για την οποία δαπάνη η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει το παγώνι και να μην δίνει λογαριασμό τι πήγε και πού. Η σημερινή ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας φυσικά δεν αθωώνει την ευθύνη προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που αξιοποίησαν στον έναν ή στον άλλο βαθμό παρόμοιες πρακτικές και παρόμοια μέσα, γιατί όλοι θέλουν να συντηρούν έναν αδιαφανή μηχανισμό χειραγώγησης του ελληνικού λαού, έναν μηχανισμό εξοραϊσμού της πολιτικής τους. Και έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη γιατί διαμόρφωσαν και διατήρησαν ένα διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επέτρεπε και επιτρέπει αυτή την ασυδοσία. Φυσικά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι με την τροπολογία που καταθέτουμε θα λυθεί το πρόβλημα. Ωστόσο είναι μια τροπολογία που διαμορφώνει κάποιους ελάχιστους και στοιχειώδεις κανόνες που αν μη τι άλλο τουλάχιστον επιβάλλουν να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματά του. Η πρώτη παράγραφος της τροπολογίας προβλέπει κάτι που για το ΚΚΕ είναι πολύ σοβαρό και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν ξεκίνησαν να συζητιούνται στη Βουλή οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την πανδημία. Ποιο είναι αυτό το ζήτημα? Είναι η πρόβλεψη ότι τα μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο, απειλή, όπως είναι μια πανδημία και την ενημέρωση του ελληνικού λαού, αυτά τα μηνύματα δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να μεταδίδονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, τα μηνύματα θα πρέπει να μεταδίδονται, να καταχωρούνται ή να αναρτώνται ανάλογα με το μέσο, υποχρεωτικά και δωρεάν. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει μεν να γίνεται κάτι τέτοιο, είναι η υπουργική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιες προϋποθέσεις, αλλά να γίνεται μόνο για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Εμείς λέμε να γίνεται για όλα. Για όλα τα μέσα, για τις εφημερίδες, για τα site και ούτω καθεξής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφημιστική δαπάνη για την προβολή της δραστηριότητας υπουργείων, φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των πρώην ΔΕΚΟ που αναφέρονται στην τροπολογία ως αναθέτουσες αρχές, αυτή θα πρέπει να γίνεται με όρους πλήρους διαφάνειας, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς και χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, διαμορφώνοντας συνθήκες που παραπέμπουν ευθέως σε συνδιαλλαγή. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να διαμορφωθούν, δεν γίνεται αυτό με την παρούσα τροπολογία, έτσι ώστε να στηρίζονται πρώτον οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εργάζονται σε συνθήκες ζούγκλας, και δεύτερον να στηρίζονται οι μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που τις τσάκισαν όλες οι κυβερνήσεις με μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να στηρίξουν μια διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης στον χώρο της ενημέρωσης. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, ορίζεται ότι κάθε είδους διαφημιστική δαπάνη του δημοσίου θα πρέπει να δημοσιεύεται αναλυτικά, ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης άμεσα, μέσα σε 10 μέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και να παραδίδεται η σχετική κατάσταση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και τούτο
για να είναι απολύτως γνωστό ποιο μέσο ενημέρωσης πήρε κρατική διαφήμιση, τι ποσό εισέπραξε για αυτή τη διαφήμιση και να μην είναι ουσιαστικά στη διακριτική ευχέρεια της οποιαδήποτε κυβέρνησης να το πράξει αυτό. Για να καθίσταται ουσιαστικά εφαρμόσιμη η πιο πάνω ρύθμιση για τη δημοσιότητα της κρατικής δαπάνης, διαφημιστικής δαπάνης, ορίζεται ότι αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, τότε προβλέπεται η ακύρωση των σχετικών συμβάσεων και η αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, η παράληψη της δημοσιότητας, καθώς και η αποφυγή της αναζήτησης των παραπάνω ποσών σε περίπτωση ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων, συνεπάγεται και την ποινική δίωξη των υπετίων φυσικών προσώπων και την απειλή σε βάρος τους ποινής φυλάκισης, εκτός αν προβλέπονται και άλλες ποινές με βάση τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Ειδικά για τη δαπάνη που καταβλήθηκε για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων εντός του 2020, αλλά και σε εκτέλεση των σχετικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να προβούν στις ενέργειες του προηγούμενου δαφείου μέσα σε 5 μέρες από τη δημοσίευση του παράντους. Με βάση δηλαδή τη ρύθμιση, η περιβόητη λίστα αυτή για την οποία γίνεται λόγος πρέπει σε 5 μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος να δοθεί στη δημοσιότητα, με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στα άλλα εδάφια. Και τέλος, η τροπολογία προβλέπει μέσα σε προθεσμία 3 μηνών την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων, ανατρέχοντας σε διάστημα 10 ετών για να δούμε για αυτά τα 10 έτη πού πήγαν, σε ποιο μέσο και πόσα δόθηκαν από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Συνεπώς, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ιδού η Ρόδος, για όσους λέτε ότι κόπτεστε για τη διαφάνεια, να ψηφίσετε την τροπολογία του ΚΚΕ, για την οποία κανένα κόμμα από χθες που έχει δοθεί στη δημοσιότητα δεν έχει πάρει θέση. Ξαναλέω ότι δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που είναι πολύ βαθύτερο, έχει να κάνει με τη σχέση, με τη σύμφυση των αστικών κυβερνήσεων, του ίδιου του αστικού κράτους, με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, κομμάτι των οποίων είναι και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και που φυσικά αυτή η σύμφυση δεν φαίνεται μόνο στο κομμάτι των σχέσεων που επιδίωξαν όλες οι κυβερνήσεις με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πάνω απ' όλα από την πολιτική που εφαρμόζουν, φαίνεται από τα νομοσχέδια που ψηφίζουν, και ένα νομοσχέδιο είναι και το σημερινό, που είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις επιταγές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το οποίο ψηφίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής. Αλλά και η παρέλαση σκανδάλων που βλέπουμε αυτές τις μέρες, όλη αυτή η δυσοδεία με τις υποκλοπές, με τα εμβάσματα, με τις κρυφές συναντήσεις υπουργών με διάφορους επιχειρηματίες, με τα χατήρια που γίνονται σε ξένα κράτη, με τα χατήρια που λέει στον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, όλα αυτά δεν είναι παρά τα συμπτώματα μιας βαθιάς σύψης του σημερινού συστήματος και του σημερινού κράτους, που με το ένα χέρι ταΐζει μεγαλοεπιχειρηματίες και με το άλλο υπονομεύει τις ανάγκες του λαού. Ενός λαού που καλείται να πληρώσει μια ακόμη καπιταλιστική οικονομική κρίση. Πρέπει να κλείσουμε. Και που πρέπει να ξεσηκωθεί για να αποτρέψει να πληρώσει ξανά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.